Γεια σας. Another day, another save. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού του καναλιού. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σημερινό setup έχουμε και λέμε. Πινέλο έχουμε το Star Wisp από τη Phoenix Artisan, το συνθετικό. Μηχανή έχουμε την Blackbird, φορτωμένη μια Gillette Wilkinson Sword Saloon Paxi πρώτη χρήση και σαπούν και after save έχουμε Ουρντανέτα Ερτοναβιάτσε, πιστεύω να το λέω σωστά. Los Jabones de Josera. Διαφορετική βάση πάλι ο Ισπανός. Ανανάς. Καρύδα. Πρέπει να έχει και λίγο mask μέσα που λίγο του πάει τη γλύκα, πατσουλί, καλοκαιρινό αρωματάκι, λίγο πιο κάτω σε ένταση από τα υπόλοιπα αρώματα του, έχω την εντύπωση. Ναι, έχω την εντύπωση ότι είναι λίγο πιο κάτω σε ένταση, μυρίζει πάλι βέβαια αρκετά, αλλά είναι πιο χαμηλά στην ένταση. Λοιπόν, Ουρντανέτα ήταν ένας μοναχός Αυγουστίνος, αστρονόμος και εξερευνητής Ισπανός, ο οποίος είναι αυτός που έκανε το χάραξε στο χάρτη το Ερτοναβιάχε. Αυτό είναι ο... Πώς λέγεται... Ο πλούς. Δεν ξέρω, ναυτικά δεν έχω καμία ιδέα. Τέλος πάντων, χάραξε το δρόμο από τις Φιλιππίνες μέχρι το Μεξικό και έτσι έκανε το καλύτερο δρομολόγιο που μπορούσαν να πάνε τα πλοία χωρίς κίνδυνο από καιρό και τέτοια. Το οποίο χρησιμοποιήθηκε 200 χρόνια μετά και έτσι έκανε δυνατό το εμπόριο μεταξύ να φέρουν οι Ισπανοί πράγματα από Φιλιππίνες. Επίσης είναι υπεύθυνος για το ότι γίνανε πολύ καθολικοί στις Φιλιππίνες. Ήταν και Ιεραπόστολος. Όλο ψάχνω και βρίσκω τα σαπούνια του Ισπανού, τα ονόματα είναι λίγο... Μαθαίνω ισπανική ιστορία. Τι να πω. Ωραίος. Αυτός λοιπόν ήταν ο Ουρντανέτα. Και το αντίστοιχο after save. Λοιπόν. Και φρεντάκι, καλοκαίριας. Είναι πρωί. Όχι πολύ πρωί, είναι Κυριακή, ξύπνησα χαλαρά και λέω να ξυριστώ. Λοιπόν, βρέχω πρόσωπο, στραγγίζω πινέλο και επιστρέφω. Επιστροφή. Ανανάς. Έρχεται πάνω. Ωραίο αρωματάκι. Άκουσα μερικούς ότι τους ψιλοέκαψε το άρωμα. Mm.
Μέχρι στιγμής δεν νιώθω κάτι τέτοιο. Πιο δεν παίρνει όγκο ο αφρός. Το θέλει το νερό του. Έχω γίνει πάλι χάλια. Τι πρωτότυπο. Και όταν έχεις, όταν δεν είσαι με γένεια μια-δύο ημερών, γιατί αυτό είναι παραπάνω, καθαρίζονται όλα, όλα με τη μία. Πάμε για ένα δεύτερο. Οχ. Είμαι
Φούλα αποδοτική μηχανή. Σαπουνάρα απ' την άλλη. Να πω την αλήθεια, νιώθω μία πολύ ελαφριά καψάδα. Νιώθω. Και δεν έχω θέμα σύνδεση με αυτά. Κάποιος με πιο ευαίσθητο δέρμα, λίγο θα την άκουγε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Κάποια από τα συστατικά του, τελικά είχαν δίκιο οι φίλοι. Στην αρχή δεν το ένιωσα, τώρα στο δεύτερο χέρι ένιωσα εδώ, σε αυτά εδώ τα σημεία, λίγο. Μια κάψα, όχι κάτι το τρομακτικό, αλλά την ένιωσα. Και δεν έχω δέστη επιδερμίδα. Τρίτο χέρι. Με το που έπεσε νερό βέβαια πάνω, τίποτα, μια χαρά. Οχ, οχ. Γι' αυτό μου αρέσει η Blackbird. Τίποτα. Τίποτα. Ξεπλένομαι και επιστρέφω. Εξαιρετικό λοιπόν, εκείνο το καψιματάκι ήταν στιγμιαίο. Τώρα, αν κάποιος όμως έχει πιο ευαίσθητο δέρμα, θα του συνιστούσα να πάρει κάτι άλλο. Αν δεν έχει, no problem. Δηλαδή, δεν ήταν σε σημείο να με αποτρέψει από το να το πάρω. Το αυτασέβα από την άλλη δεν με καίει καθόλου. Πολύ ωραίο. Το αρώμα του. Τροπικό. Τροπικό καλοκαιρινό. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Εντάξει, πάντα μ' άρεσε η σαπούνια του. Πήρα ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Σε συνδυασμό με την Blackbird δεν άφησε τίποτα. Αυτό είναι η Blackbird που δίνει BBS, το μεγαλύτερο BBS από όσες μηχανές έχω δοκιμάσει. Πραγματικά δηλαδή. Και έχω σκληρά γένεια, αλλά αυτό... Γι' αυτό είναι η αγαπημένη μηχανή. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ουρντανέτα. Από Los Jabones de Josera. Ένα πολύ ωραίο σαπουνάκι, απλώς λίγο επίφοβο για αυτούς που έχουν ευαίσθητη επιδερμίδα, που τους καίνε κάποια. Μπορεί να νιώσουν μια καψάδα. Όχι σε σημείο να τους φέρει κοκκινίλες και τέτοια, αλλά μια καψάδα μπορεί να τους τη βγάλει το σαπούνι. Μένα μου βγάλει λίγο. Ευτυχώς δεν ήταν τίποτα. Λοιπόν, αυτά από μένα. Another day, another save. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!